Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όλο ένα και περισσότερο δυναμώνει η αντίδραση γύρω από το σχέδιο που έχει κατευθεί και είναι σε διαβούλευση για τον Κυπαρισιακό κόλπο, με καθολικό να είναι το όχι από την κοινωνία και τις χωρίες. Μάλιστα, διαδοχικές είναι οι εξελίξεις με μια σειρά από περιορισμούς να καταρρύπτονται. Θα δούμε σε λίγο και καταγγελίες για το θέμα που φαίνεται να ανατρέπουν ένα σκηνικό δίθεν προστασίας. Την ίδια ώρα, η όποια επανεκκίνηση της οικονομίας προσανατολίζεται στην έναρξη των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με ευκαιρίες και διευκολύνσεις να παρουσιάζονται σε ένα κλάδο που μαστίζει τα τελευταία χρόνια, όπως είναι οι νέοι επιστήμονες. Η οικονομία και οι υποδομές είναι το άλλο σημείο αναφοράς, με τα όσα εξελίσσονται στην ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου στην Πελοπόννησο, αλλά και τους λοιπούς οδικούς άξονες στη Μεσσηνία. Στον αγροτικό χώρο, σαν βόμβασκα, η υπόθεση με χιλιάδες αγρότες να καλούνται να επιστρέψουν ποσά από την αποζημίωση του λεγόμενου πακέτου Χατζηγάκη, για το οποίο καταδικάστηκε η χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα όσα μας ευεσήμανε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ για το πώς θα κινηθούν πλέον τα πράγματα. Μέσα σε όλα, η μπόχα των πυρηνελαιοργείων καλά κρατεί, με το πρόβλημα να έχει ευρύτερες διαστάσεις και να παραμένει άλυτο, παρά τις εμφανείς συνέπειες. Ο Δήμος Καλαμάτας επανέρχεται με νέο έγγραφο προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Πάνο Σκουρλέτη. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Ξεκινάμε από το μείζον θέμα με τον Κυπαρισιακό κόλπο και τον προβληματισμό που μετατρέπεται σε έντονη αντίδραση, με τις εξελίξεις να ακολουθούν η μία την άλλη. Πλέον παρουσιάστηκε πως οι δίθεν αγγυλώσεις για αυστηροποίηση του σχεδίου με την προστασία της καρέτα-καρέτα δεν υφίστανται, ενώ όλο ένα και περισσότερο είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για το ποιος και γιατί θέλει να αποκόψει τον άνθρωπο και τη δυναμική της περιοχής. Τα ερωτήματα αναπάντητα για μια κατάσταση που τίνει να διαμορφωθεί γύρω από τον Κυπαρισιακό κόλπο, που αποκλείει τον άνθρωπο και περιορίζει την ανάπτυξη. Σε μια εποχή μεγάλης κρίσης, σε μια εποχή τόσο δύσκολη, εφόσον εφαρμοστεί, υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, θα προκύψουν, σύμφωνα πάντα με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς, θα προκύψουν τεράστια προβλήματα. Με ένα καθολικό κοινωνικό όχι να βγαίνει για το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος που έχει προταθεί, ήδη ο ένας μετά τον άλλον δίθεν περιορισμοί καταπέφτουν. Όπως σημειώνεται, οι κάτοικοι γνωρίζουν πολύ καλά εδώ και χρόνια πώς να προστατεύσουν την καρέτα-καρέτα. Άλλωστε, εξαιρετική σημασία είναι το ζήτημα από τα όσα ανακύπτουν από την αξιολόγηση της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2015, η χελώνα καρέτα-καρέτα στην περιοχή δεν αποτελεί πλέον είδος υπό εξαφάνιση, καθώς στον ερυθρό κατάλογο κατέχει θέση μειωμένου ενδιαφέροντος. Μάλιστα, ο πληθυσμός της αυξάνεται. Παρ' όλα αυτά, το προσχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για κάποιους λόγους εμπεριέχει εξαιρετικά αυστηρούς όρους προστασίας. Ο ίδιος ο κανονισμός 9243 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προκειμένου να τεθούν θέματα είτε προστασίας είτε διατήρησης οικοσυστημάτων, έχει σαφή όρο ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές απαιτήσεις της περιοχής, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι πρέπει προεχόντως να λαμβάνεται υπόψη η θέληση των κατοίκων της περιοχής. Χωρίς τους κατοίκους της περιοχής δεν υπάρχει προστασία κανενός είδους. Αυτοί είναι οι οποίοι διατήρησαν τα είδη του οικοσυστήματος και δεν τα χαρίζουμε σε κανενός είδους προστάτες. Βεβαίως και οι οικολογικές οργανώσεις χρειάζονται, αλλά σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και μέσα στα πλαίσια μιας λογικής. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, όταν η Παγκόσμια Ένωση Φύσης θεωρεί την χελώνα καρέτα-καρέτα μειωμένης ανησυχίας, μειωμένο ενδιαφέροντος είδος, που σημαίνει εκτός προστασίας. Δεν υπάρχει πλέον ανησυχία για απειλή στην περιοχή της Μεσογείου, το τονίζω. Μιλάμε για τη Μεσόγειο. Τώρα που τίθεται εκτός προστασίας, δεν είναι δυνατόν να έρχεται αυτή τη στιγμή προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο, το οποίο είναι πολύ χειρότερο, εννοώ εις βάρος της ανάπτυξης της περιοχής, σε σχέση με αυτό που είχε προταθεί στο παρελθόν. Τα προβλήματα πολλά. Οι τοπικές κοινωνίες ξεσηκώνονται. Αύριο συνεδριάζει εκτάκτως και το Δημοτικό Συμβουλίο Τριφυλίας, με τον Κυπαρισιακό κόλπο να είναι στο επίκεντρο και για το ζήτημα της διαβούλευσης να υπάρχει πλέον καθολικό αίτημα να παραταθεί. Πράγματι, ένα καθολικό όχι από όλους τους κατοίκους, από τους φορείς και γενικότερα από την κοινωνία. Υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση για αυτό το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Αντιδρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος. Όλοι μιλούν ότι θα φέρει, εφόσον υλοποιηθεί στην πράξη, πολλά δεινά στην περιοχή και πρώτα και κύρια θα μπει μια ταφόπλακα, όπως λένε χαρακτηριστικά, στην ανάπτυξη που ήδη
ανάπτυξη έχει καθυστερήσει και δεν υπάρχει όσο θα έπρεπε τα προηγούμενα χρόνια. Διότι όλοι μιλούν για βιώσιμη ανάπτυξη, όλοι μιλούν για ήπια ανάπτυξη, μεταξύ των οποίων και το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, όμως ξεχνάμε ότι βιώσιμη ανάπτυξη είναι σαφής η έννοια, μιλάει για ανάπτυξη. Είναι εκείνη η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη συνύπαρξη και ανάπτυξη και των, όλων των ειδών του οικοσυστήματος, δηλαδή και του ανθρώπου βεβαίως, ο οποίος είναι το κυρίαρχο άλλωστε είδος του οικοσυστήματος. Δεν μπορεί και δεν πρέπει ο άνθρωπος να εκβάλλεται ουσιαστικά από τις πατροπαράδοτες ιδιοκτησίες του κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, και να λέμε και πότε, όταν δεν υπάρχει κίνδυνος ουσιαστικά για το είδος εκείνο που υποτίθεται θα προστατευτεί δια της ερημοποίησης ζωνών κατά μήκος μεγάλων ζωνών. Έτσι έχει η κατάσταση. Θα αναλύσουμε εμείς τώρα μία σειρά από ζητήματα που ανακύπτουν και που είναι πάρα πολλά. Μάλιστα κρύβονται πολλά γύρω από την δίθεν διαβούλευση. Καλησπέριζουμε τον συνάδελφο τον Κώστα Τζερετζούλια. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα. Να πάρουμε τα πράγματα από εκεί που τα αφήσαμε και από τα όσα σημείωσαν τόσο ο συνάδελφος δημοσιογράφος όσο και ο κύριος Παπακωνσταντόπουλος, που γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περιοχή του Καλού Νερού. Και να πάμε λοιπόν σε αυτό το καθολικό, όχι στο προεδρικό διάταγμα, αλλά πάνω απ' όλα στις καταγγελίες που σοκάρουν. Για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θέμη, κοίταξε να δεις. Όλες αυτές τις ημέρες που παρακολουθούμε και το ρεπορτάζ με αφορμή και το γεγονός ότι έχει μπει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του προεδρικού διατάγματος, πραγματικά βρισκόμαστε συνέχεια προεκπλήξεων. Και προεκπλήξεων δυσάρεστων κυρίως. Γιατί τα όσα βγαίνουν στην επιφάνεια, μάλλον όσα απίστευτα μπορούν να χαρακτηριστούν. Μιλάμε για καταστάσεις εξόχως περίεργες, τις οποίες θα τις δούμε και παρακάτω. Αλλά πάμε στο περίεργο. Το πρώτο περίεργο έχει καταρριφθεί, που είναι η δίθεν προστασία της καρέτα-καρέτα. Ξεκινάμε με πολύ σωστά. Υπάρχει μία μελέτη που έχει στηριχθεί κάπου. Πού κάπου έχει στηριχθεί? Πάντως όχι στους αρμόδιους οργανισμούς, στην Διεθνή Ένωση για την Προστασία της Φύσης, όπως ακριβώς λέγεται, η οποία ουσιαστικά λέει, η επίσημη οργάνωση, ότι είναι μειωμένο ενδιαφέροντος η προστασία της κανόνας καρέτα-καρέτα, γιατί όχι έχει μειωθεί, υπάρχει αύξηση του πληθυσμού κιόλας. Δεν υπάρχει ζήτημα, καν δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα το πού, το πώς έχουν βγει οι μελέτες, το πώς έχει γίνει αυτός ο σχεδιασμός και το πώς έχουν προκύψει όλα αυτά, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το οποίο δυστυχώς δεν έχει απαντηθεί ακόμα, παρά το γεγονός ότι έχουμε μπει σε μια εσπευσμένη συζήτηση διαλόγου για το πού θα καταλήξει όλο αυτό το θέμα που αφορά το μέλλον της περιοχής. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με μια δίθεν διαβούλευση που τρέχει από ορισμένους πολύ γρήγορα. Με πολύ αγωνία. Γρήγορα και προκαλεί πολλά ερωτήματα, γιατί είναι μια διαβούλευση που δεν αφήνει να ακουστεί η κοινωνία, οι πολίτες, και δεν αφήνει να ακουστεί το μέλλον της περιοχής. Είναι αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή. Εάν αυτή η διαβούλευση γίνεται για τα μάτια του κόσμου, ας μην γίνει καθόλου, ας το πούνε τέλος πάντων οι αρμόδιοι και ας το κλείσουν εδώ πέρα το θέμα. Εάν συμβαίνει όντως διαβούλευση, εάν όντως θα προχωρήσουν και θα ακούσουν την κοινωνία, τότε μάλλον τα ακούσματα που έρχονται από την κοινωνία είναι αρνητικά σε όλες τις περιπτώσεις. Ένα καθολικό όχι απλώνεται στις περιοχές του Κυπαρισιακού κόλπου και μιλάμε από το Κατάκολο μέχρι την Κυπαρισία. Δεν μιλάμε για μία περιοχή, δεν μιλάμε για δύο περιοχές, δεν μιλάμε για τρεις περιοχές. Μιλάμε για όλη την ακτίνα του Κυπαρισιακού κόλπου, οι φορείς, οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται εκεί, που αναπτύσσονται, που έχουν δραστηριότητα. Είναι όλοι αντίθετοι. Δεν μπορεί να είναι όλοι τρελοί, δεν μπορεί όλοι να θέλουν το κακό της περιοχής τους. Τα έχουμε ξαναπεί, θα τα επαναλάβουμε και ας γίνουμε κουραστικοί. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να θέλουν την καταστροφή του τόπου όπου ζουν. Και πάμε στο τρίτο σημείο. Και προσέξτε τώρα εδώ. Εδώ μιλάμε για ένα γκρίζο σημείο που, αν μέχρι τώρα δεν οφείλουν κάποιες απαντήσεις, πρέπει οι ηθήνοντες του σχεδίου να βγουν και να πούν τι κόλπα κρύβονται πίσω από τη δίθεν προστασία του Κυπαρισιακού. Και να το πούν στους πολίτες και στο λαό που δεσμεύουν. Αυτοί οι ηθήνοντες που φορούν πολιτικό, γραφειοκρατικό μάλλον, θα λέει κανείς, μανδύα, και κρύβονται από δίθεν ζώνες που χαράζουν στα χαρτιά. Να τις δούμε αυτές τις ζώνες και να μας πεις λοιπόν τι φέρνει η σημερινή καταγγελία που έφτασε στην τηλεόραση μπέστα από πολίτη.
Αυτή είναι η πρώτη που έρχεται και δεν ξέρω πώς ακολουθήσουν και άλλες, γιατί τα όσα εξελίσσονται είναι λίγο περίεργα. Εδώ βλέπουμε τον σχετικό χάρτη, στην άκρη βλέπουμε μια μοβ γραμμή, όπου ουσιαστικά οριοθετεί την όλη ακτογραμμή που είναι η προστατευόμενη, τέλος πάντων με βάση το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος. Εδώ βλέπουμε το τι εντάσσεται στην ζώνη και το τι όχι. Εδώ, να πούμε έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, είναι οι εκβολές του ποταμού Νέδα σε αυτό το σημείο. Και εδώ αυτές οι κίτρινες γραμμές οριοθετούν την κατάσταση. Εδώ υπάρχουν το εξής τραγικό θέμα. Και εδώ πραγματικά χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις και όχι να κρυβόμαστε πίσω από λόγια, λέξεις, μελέτες και το οτιδήποτε άλλο. Η περιοχή στις εκβολές της Νέδας, δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, να το πούμε πολύ απλά. Όπως βλέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή ένα κείμενο να υπάρχει εκεί πέρα στο γαλάζιο πράσινο, αλλά και στον δίπλα ακριβώς, στην δίπλα ακριβώς κάρτα μας, που δείχνει ανάμεσα στις δύο κίτρινες γραμμές να υπάρχουν οι εκβολές της Νέδας, αυτό το σημείο, να το πούμε πολύ απλά, σε αυτό το σημείο δεξιά προσέξτε στις εκβολές της Νέδας και αριστερά τι γίνεται, Κώστα? Δεξιά. Λοιπόν, δεξιά και αριστερά. Εκεί μπορούν να γίνουν τα πάντα. Φτιάξτε ό,τι θέλετε. Εκεί φτιάξτε ό,τι θέλετε. Μπείτε και μέσα στη θάλασσα που λέει ο λόγος. Εάν το δει κανείς και το αποτυπώσει κανονικά, είναι σαν να τους λέει μπείτε μέσα στη θάλασσα. Δεν τρέχει τίποτα. Ξαφνικά, σε ένα σημείο μόνο. Το ακριβώς δίπλα σημείο που βλέπουν όλοι με τις διακεκομένες κόκκινες γραμμές, εκεί απαγορεύεται να περάσει και άνθρωπος. Να το πάμε λίγο καθ' υπερβολή. Δηλαδή, έχουμε ξαφνικά 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δίχως λόγο, δίχως αιτία και δίχως καμία εξήγηση. Σαν οι χελώνες να ξέρουν ότι σε εκείνη την πλευρά δεν θα πάμε, δεν θα μας ενοχλήσει τίποτα. Δεν θα μας ενοχλήσουν τα φώτα που έχουν ακουστεί, οι φωνές, το περπάτημα του ανθρώπου. Θα πηγαίνει καρέτα μόνο σε άλλες ζώνες. Εκεί πέρα δεν θα πηγαίνει καρέτα. Πάει αυτόματα. Είναι σαν κουμπιτεράκι και πάει αυτόματα. Εκεί λοιπόν δεν ενοχλεί. Λοιπόν, προσέξτε όμως το αξιοπερίεργο της υπόθεσης είναι, βλέπετε μία μύτη προς τα κάτω στον χάρτη και θα εξηγήσουμε την χρησιμότητα ή την κατάσταση αυτής της μύτης που είναι στις λεγόμενες κίτρινες αυτές γραμμές, που αυτή η μύτη, σε αυτή τη μύτη, σε αυτή την γωνία θα έλεγε κανείς μπροστά στην περιοχή στις εκβολές της Νέδας, επιτρέπονται τα πάντα. Επιτρέπεται λοιπόν εκεί η δόμηση. Επιτρέπεται εκεί η δόμηση. Μόνο κοιτάξτε με τι περίεργο τρόπο αρχίζει να κόβεται εκεί πέρα η περιοχή. Λες και είναι η ιδιοκτησία συγκεκριμένη. Πρέπει να υπάρχει εκεί. Κάποια ιδιοκτησία. Ναι. Λοιπόν, να αφήσουμε έτσι τις κάρτες να εξελιχθούν. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Να σου πω, Θέμη, λοιπόν, ότι σε αυτό το σημείο εκεί που εγώ θα το χαρακτηρίσω περίεργο, μένει να το δούμε. Μας προκαλεί έκπληξη, τέλος πάντων, πως ξαφνικά σε όλο τον Κυπαρισιακό κόλπο, από το Κατάκολο μέχρι την Κυπαρισία, δεν επιτρέπεται τίποτα. Και εκεί ξαφνικά, μόνο που δεν φτάσανε μέσα στη θάλασσα για να επιτρέψουν τα πάντα. Εκεί λοιπόν, ξαφνικά, σύμφωνα με καταγγελία που μας έχει έρθει και θα δούμε και τις φωτογραφίες, υπάρχει μια προσπάθεια, μια διαδικασία να πάμε για αποχαρακτηρισμό. Βάζω ένα ερωτηματικό. Ωραία. Γιατί ακριβώς. Πριν δούμε τις φωτογραφίες, επειδή βλέπουμε τις κάρτες και αν είναι εύκολο να τις δούμε έτσι και λίγο πιο κοντά, αν μας τις δείξει εδώ ο Χρήστος Μπελογιάννης, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωραία. Αυτό το κομμάτι που βλέπετε εσείς με την μύτη, αυτό ακριβώς εκεί που είναι αυτή τη στιγμή το mouse, το ποντίκι, βλέπετε λοιπόν ότι μια ιδιοκτησία τέλος πάντων έχει αρχίσει και μπαίνει στο θέμα ότι εκεί επιτρέπεται η δόμηση. Ναι. Αλλά και αριστερά των εκβολών της Νέδας. Επίσης. Επιτρέπεται η δόμηση. Δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα για όλο τον υπόλοιπο κυπαρισιακό κόλπο μέχρι το Κατάκολο, αλλά εκεί δεν υπάρχει θέμα. Εκεί ξαφνικά αρχίζει να μην βγαίνει καρέτα-καρέτα όπως βλέπετε κι εσείς. Λοιπόν, μας το έδειξε ο Χρήστος. Πάμε τώρα εμείς στη συνέχεια της δεύτερης καταγγελίας. Η δεύτερη καταγγελία έχει να κάνει η Θέμη επίσης με τη συγκεκριμένη περιοχή και τα περίεργα που λαμβάνουν χώρα με κατακρεουργημένα δέντρα. Τώρα ο λόγος σε περιοχή προστατευόμενης φύσης και προστασίας φύσης τα λοιπά και τα υπόλοιπα που θα έλεγε και ο κόσμος. Να η προστασία της φύσης. Λοιπόν, αυτά εδώ νομίζω ότι είναι εξόφθαλμα το τι συμβαίνει. Για να δούμε για το... Κατακρεουργημένα δέντρα στην περιοχή. Όπως μας καταγγέλνουν οι πολίτες. Ναι, αλλά θα μου πεις εκεί, Θέμη, εκεί μπορεί να συμβούν τα πάντα. Εκεί μπορεί να μπει και μια μπετονιέρα και να αδειάσει όσα κυβικά τσιμέντο θέλει. Εκεί δεν τρέχει τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ τα σημεία αυτά τα βλέπουμε.
Και φαίνεται να υπάρχει μια προσπάθεια αποχαρακτηρισμού της όλης περιοχής εκεί, της ζώνης, η οποία δεν εντάσσεται και στο σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος. Ερωτηματικό, αναπάντητα ερωτήματα γενικότερα για το τι, το πώς, το γιατί. Και κάποιοι πρέπει να μιλήσουν, τέλος πάντων. Κάποιοι να πούν, βρε παιδιά, τι γίνεται εκεί πέρα. Τι το ιδιαίτερο έχει εκείνο το σημείο, εκείνη η περιοχή. Πού το πάνε, βρήκαμε, τι θέλουν βρήκαμε, να κάνουν. Καταρχήν να μην εστιάσουμε μόνο σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν και άλλα σημεία. Προφανώς. Και υπάρχουν και άλλα σημεία που έρχονται από τις καταγγελίες πολιτών. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος για αυτούς τους περίεργους περιορισμούς, τουλάχιστον περίεργοι περιορισμοί, οι οποίοι ναρκοθετούν, θα έλεγε κανείς, με έναν τρόπο δίθεν προστασίας της φύσης, ολόκληρη την ζώνη. Από τον Κυπαρισιακό μέχρι το Κατάκολο. Εδώ δημιουργούνται 2 μέτρα και 2 σταθμά ανάπτυξης, όπως τα χαρακτηριστικά να αναφέραμε, και υπάρχουν και μια σειρά από καταγγελίες που πρέπει να τις γνωρίζουν και πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένες απαντήσεις. Κώστα, Θεμή, ναι. Κάτι τελευταίο μόνο για να κλείσουμε, γιατί έχω την εντύπωση, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να το λέμε μόνιμα αυτό. Δεν πρέπει ο ανθρώπινος παράγοντας να υποβαθμιστεί. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι μέρος της περιοχής. Δεν μιλάμε, και αυτό που είπες ήταν πάρα πολύ σωστό, να μην βλέπουμε μόνο και συγκεκριμένες και ειδικές περιπτώσεις. Είναι μια ολόκληρη ζώνη που οφείλουμε να σεβαστούμε τον άνθρωπο, αλλά και να ακούσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Φτάνει όμως και μια καταγγελία που πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Ποιοι είναι τέλος πάντων αυτοί. Εκεί κράτος δεν υπάρχει, υπάρχει κράτος για την υπόλοιπη ζώνη και εκεί είναι άλλο. Δεν το συζητάμε. Να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά πρέπει να τα ακούσουν στο διάλογο. Και για την ζώνη αυτή, απλά και για την πράγματα, καταγγελία αυτή, έτσι. Και για όλα. Απλά πράγματα. Άνθρωπος, ανάπτυξη και καλλιέργειες, παραγωγή, αυτή τη στιγμή εξωστρακίζονται, έτσι όπως πάει το νέο σχέδιο για το Προεδρικό Διάταγμα. Τους Κώστα, κυνηγάνε τους ανθρώπους, δεν το συζητάμε. Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Να συνεχίσουμε εμείς με το θέμα και να καλησπερίσουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε τον Αντιδήμαρχο Τρεφιλίας, τον κύριο Γιάννη Φιλιντήση, με τον οποίο θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει αύριο μια συνεδρίαση, έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και νομίζω ότι η περιοχή μας δεν θα έχει ούτε καλησπέρα ούτε καλημέρα με αυτά που γίνονται. Νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ καλύτερα το θέμα και σαν πρώην δήμαρχος εκεί της περιοχής, και νομίζω ότι την αγωνία των κατοίκων και την αγωνία τη δική σας δεν φαντάζομαι ότι την ξέρουν άλλοι πολύ καλύτερα. Πώς θα κινηθείτε όμως το επόμενο διάστημα, ένα διάστημα που μπήκε πολύ βιαστικά, κύριε Φιλιντήση? Θα συμφωνήσω απόλυτα. Οι κινήσεις μας θα είναι απλές μέσα στους νόμους και τους κανόνες της ελληνικής πολιτείας. Γιατί μέσα από αυτό έχουμε κινηθεί και σαν πρώην Δήμος Αυλώνος θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχει ένα ΣΚΟΑΠ το οποίο γίνει αποδεκτό από τις τοπικές κοινωνίες και από τις 3 παρατάξεις του πρώην Δήμου Αυλώνος, ομόφωνα και προχωρημένο πριν τον νόμο Βιρμπίνη, με κατατμήσει 8 στρεμάτων στις συγκεκριμένες περιοχές, ώστε να μην εξοβελιστεί ο άνθρωπος και να προστατευτεί το περιβάλλον. Λέμε για πράγματα τα οποία έγιναν το 9, το 8 και το 9. Πριν τον νόμο της Μπιρμπίλη, και να πάω και πιο πέρα, Τι να το κάνει το περιβάλλον όταν εξοβελίζει με τον άνθρωπο? Ποιος θα το χαρεί το περιβάλλον? Και ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις ερήμην αυτών των κοινωνιών, οι οποίες έχουν αποφασίσει σύνομα και πολύ πιο μπροστά από αυτούς το τι θέλουν να γίνει ο τόπος τους. Άλλωστε τόσο καιρό ο άνθρωπος προστάτευε την φύση και την καρέτα-καρέτα, έτσι. Και γι' αυτό... Πολύ σωστά το λέτε, πάρα πολύ σωστά, και σας ευχαριστώ, γιατί πραγματικά αυτόν τον πανέμορφο τόπο, ο οποίος πρέπει να γίνει το στολίδι μας και ίσως πρέπει να είναι και ο τόπος προορισμού και ο τόπος που θα φέρει την ανάπτυξη στη σημερινή εποχή που ζούμε, που είναι κρίση όχι οικονομική και θεσμών και αξιών, πρέπει να προστατευτεί ο άνθρωπος. Χωρίς τον άνθρωπο δεν προχωρήσει τίποτα. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί είναι λίγος ο χρόνος, ή αν διαβάσουμε την οδηγία 9243 της ΕΟΚ, τι γράφει στη σελίδα 2. Η παρούσα οδηγία συμβάλλει στο γενικό στόχο μιας διαρκούς ανάπτυξης, δεδομένου ότι ο κυριότερος σκοπός είναι να ευνοήσει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιφερειακές απαιτήσεις, ότι η διατήρηση αυτής της βιοποικιλότητας ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να απαιτεί τη διατήρηση και την ενθάρρυνση ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς τους γραφειοκράτες και
που αρχίζουν να χαράζουν και να διαμορφώνουν τώρα περιοχές. Είδαμε νωρίτερα και καταγγελίες για 2 μέτρα και 2 σταθμά σε συγκεκριμένους χώρους, στην ίδια περιοχή. Απίστευτα πράγματα. Σας άκουγα και πολύ σωστά το θέσατε. Και το, πάρα πολύ σωστά. Δεν θα μπω ακόμα σε αυτή την λογική, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει χρόνος να διορθωθούν όλα. Γιατί, όπως σας είπα, οι τοπικές κοινωνίες έχουν αποφασίσει τι θέλουν κατά πλειοψηφία 100%. Και να το πάω και πιο πέρα. Η ίδια οδηγία λέει ότι αν μια χώρα το έδαφος της είναι πάνω από το 5% χαρακτηρισμένη σαν βιοποικιλότητα, μπορεί να τις κάνει καλύτερες περιοχές. Πού το πάμε το θέμα? Τι πάμε να κάνουμε, να απαξιώσουμε ίσως την περιοχή και να έρθουν κάποιοι επικίνδυνοι να την καρποθούν? Είναι το πράγμα, είναι δηλαδή πολύ, σε μερισμένες περιπτώσεις, πολύ φωτογραφικό. Μάλιστα. Αύριο υπάρχει το Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύετε ότι πρέπει να παρατεθεί αυτή η λεγόμενη, τέλος πάντων, διαβούλευση που εξελίσσεται? Πρέπει να γίνει, να ενημερωθεί και ο κόσμος, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να παρακολουθήσει και να το πάμε πιο πέρα, τη διαβούλευση. Ποιος αγρότης μπορεί να μπει στο λάπτοπ μέσα 15 μέρες και να απαντάει σε αυτά που λέει ή να καταλάβει τι λέει? Έχουμε φάει ώρες ατελείωτες για να μπορέσουμε να πάμε από τη μία παράγραφο στην άλλη, πίθηση 1, πίθηση 2, 2 γάμα α. Αυτά είναι δυσκολίες. Αυτά πρέπει να δεις και να δεις περιφέρεια στις τοπικές κοινωνίες να τα αξιολογήσουν και να αποφαρθούν. Αλλά σας είπα και πάλι, η Δημοτική Μεταβλώνος έχει αποφαρθεί για το τι θέλει να κάνει στον τόπο της. Πριν και να πω και το κάτι άλλο, καταργεί το νόμο της βιοποικιλότητας. Ένα προεδρικό διάταγμα δεν το λαμβάνει καθόλου υπόψη το προεδρικό διάταγμα αυτό. Mm-hmm. Είναι που ήταν νόμος που για μένα προς σωστή κατεύθυνση ήταν. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και αύριο περισσότερα που θα υπάρχει και συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εννοείται και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και να βοηθήσετε, γιατί σημερινές εποχές η Ελλάδα περνάει δύσκολες καταστάσεις. Και δεν είναι μόνο τριφυλιακό το θέμα, είναι πανεπιστημιακό. Είναι ολόκληρη τη νοτιοδυτική Πελοποννήσου. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Έχουμε και την Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, την κυρία Ντίνα Νικολάκου. Καλησπέρα, κυρία Νικολάκου. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Ένα θέμα το οποίο έχει ασχοληθεί η Περιφέρεια στο παρελθόν, αλλά που αυτή τη φορά έρχεται με διαφορετικό τρόπο και με άλλα στοιχεία τα οποία δρομολογούν, θα λέει κανείς, εντελώς διαφορετικές καταστάσεις, φαντάζομαι, την ανάπτυξη που προσδοκά κανείς. Όπως θα λέτε είναι, κύριε Κανελόπουλε. Σήμερα παρακολούθησα και μία μεγάλη αποκάλυψη που θέλει πραγματικά να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό που δείξατε, τη διαφοροποίηση σε σχέση με συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά νομίζω ότι η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι πάρα πολύ επίκαιρη, με δεδομένο ότι τότε, για να αποφύγουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται σήμερα, είχαμε μιλήσει ξεκάθαρα και είχαμε πει ότι σε ό,τι αφορά την προστασία του κυπαριστιακού κόλπου και ό,τι αυτό σημαίνει ανάπτυξη για την περιοχή, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει ο φορέας διαχείρισης και αυτός ο οποίος θα προτείνει με ποιο τρόπο θα πρέπει να αναπτυχθεί η περιοχή, προστατεύοντας πάντα το περιβάλλον, θα πρέπει να είναι από την περιφέρεια και από τις δημοτικές αρχές. Βλέπουμε εδώ ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο έχει μόλις 18 μέρες διαβούλευσης, αν είναι ποτέ δυνατόν. Ζητάμε λοιπόν άμεσα την παράταση της διαβούλευσης για να μπορέσουμε εκεί να εκφραστούν όλοι, όπως ακριβώς το ζητάει άλλωστε και η Δημοτική Αρχή της Τριφυλίας. Και θεωρούμε αδιανόητο, και δεν το λέμε μόνο εμείς, ξέρετε, για αυτό το θέμα έχουν μιλήσει οι δημοτικές αρχές, φορείς της Ηλίας, είναι αδιανόητο να αποφασίζουν σε μία περιοχή να υπάρξει πλήρη αποκλεισμός του ανθρώπινου στοιχείου. Μιλάμε για περιοχές ερημοποίησης. Σε κάποιες από αυτές δεν επιτρέπεται ούτε το μπάνιο μετά τις 7 η ώρα. Τα πράγματα είναι, θα έλεγα, μέχρι να δω τη σημερινή σας αποκάλυψη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία ακόμη έτσι πολιτική κίνηση του κυρίου Τσιρόνη, η οποία βγαίνει από κάθε λογική, αλλά εδώ πιθανόν, και αυτό θέλει και πρέπει να το δούμε, να μην είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί ίσως και να υπάρχει λογική, θα έλεγα εγώ. Ίσως να υπάρχει μια λογική η οποία δεν υπηρετεί σε καμία περίπτωση ούτε την προστασία του περιβάλλοντος, ούτε τα ίσα δικαιώματα έναντι των πολιτών, ούτε το δημόσιο συμφέρον. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να δημιουργούμε συνθήκες τέτοιες που να ακυρώνουμε ιδιοκτησίες χωρίς να αποζημιώνουμε από τη μία,
Από την άλλη, να μιλάμε για την καρέτα-καρέτα που είναι γεγονός και γνωστό σε όλους πλέον, ότι υπάρχουν επίσημες δηλώσεις φορέων ότι δεν κινδυνεύει το είδος. Εμείς δεν λέμε να μιλάβουμε μέτρα προστασίας. Απέναντίας λέμε να αναδείξουμε αυτό το μοναδικό φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει στην περιοχή μας, αλλά βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να γίνει ερημοποίηση και να βάλουμε τα φόπλακα στην ανάπτυξη μιας περιοχής η οποία έχει ιδιαίτερη δυναμική. Και τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται, θα σας έλεγα, αυτή η δυναμική της ακόμα περισσότερο. Πάντως το θέμα των κόψιμων των δέντρων είναι κάτι που νομίζω προκαλεί. Δεν φαντάζομαι ότι είναι κάτι που είναι νόμιμο, γιατί υπάρχουν και αρχές και υπηρεσίες που πρέπει να τηρούν την νομιμότητα για όλους. Δεν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά η νομιμότητα. Είναι κατά το δοκούν ή αλλά καρτ νομιμότητα, σε καμία περίπτωση δεν είναι νομιμότητα, κύριε Κανελόπουλε. Εδώ συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Δείξατε ντοκουμέντα πάνω σε αυτό. Από την άλλη, ακούγονται και άλλες φωνές σε σχέση με αυθαίρετα τα οποία νομιμοποιούνται μέσα από αυτό το προεδρικό διάταγμα. Όλα αυτά δεν είναι δυνατόν ούτε να τα δίνω, τα επισημάνει κανείς μέσα σε 18 μέρες και θεωρώ και μετά από τις σημερινές σας αποκαλύψεις ότι θα συσπηρωθούν οι φωνές εκείνες προς το Υπουργείο για να δοθεί παράταση από τη μία στη διαβούλευση αλλά και για να διελευκάνουμε όλα αυτά τα σημεία τα οποία δημιουργούν, εγώ δεν θέλω να προκαταβάλω τίποτα, δημιουργούν όμως πραγματικά πολλές υπόνοιες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα το δούμε πολύ. Το θέμα για τις επόμενες ημέρες, γιατί βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε λίγο σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το ΕΣΠΑ, γιατί εξακολουθεί να παραμένει το θέμα της ανεργίας σύμφωνα με όλους. Μπορεί να ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, όμως τα προβλήματα είναι πολλά. Οι θέσεις δεν επαρκούν και όλη αυτή η διαδικασία δεν είναι τίποτα άλλο από μια ασπιρίνη, όπως σημειώνουν οι πολίτες, που δεν λύνει το όλο ζήτημα. Με τα προγράμματα για επιδοτήσεις μέσω του ΕΣΠΑ να έχουν ξεκινήσει, αρκετοί πολίτες επισημαίνουν ότι αυτά δίνουν μια παροδική ανάσα στο πρόβλημα της ανεργίας. Δίνουν πολλές ευκαιρίες. Σίγουρα. Δίνουν, απλώς δεν βλέπουμε να έχει φως. Ποια προγράμματα, δεν έχουμε δει προγράμματα ακόμα. Δεν είναι για συνέχεια, είναι εποχιακό. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι. Δεν βολεύουν αυτά τα προγράμματα. Δηλαδή, από πείρα, από συγγενικά πρόσωπα. Έχει αποδειχθεί ότι δεν έχουν ωφεληθεί και δεν έχει αποδειχθεί ότι όντως είναι ωφέλιμα για τους άνεργους. Και δεν θα λύθει το πρόβλημα της ανεργίας. Πρόσκαιρη, είναι πρόσκαιρα είναι όλα αυτά και τίποτα παραπάνω. Νομίζω θα δώσω συνεργεία, γιατί έχω κάνει και εγώ ήδη κάποιο πρόγραμμα αυτό του ΕΣΠΑ με τον ΟΑΕΔ που είναι για τους 50 από το πρόγραμμα και το ελπίζω να έχω και εγώ κάποια δουλειά εκεί. Οι πολίτες τονίζουν ότι πρέπει να βρεθούν πιο ουσιαστικές λύσεις στο ζήτημα της ανεργίας. Να γίνουν επενδύσεις. Το πρόβλημα της ανεργίας θα λυθεί μόνο με επενδύσεις. Με τίποτα διαφορετικό. Αν δεν γίνουν επενδύσεις, είμαστε πεθαμένοι. Χαμένοι από χέρι. Και εγώ έχω παιδιά άνεργα. Καταλάβατε. Αυτό. Μόνο με το θέμα των επενδύσεων πιστεύω θα λυθεί η ανεργία. Αφού κλείνουν εργοστάσια, κλείνουν βιομηχανίες, κλείνουν τα πάντα, πού θα δουλέψει ο άλλος, στο δημόσιο, όλοι στο δημόσιο. Και εκεί βολεύονται οι μέτεροι. Δεν πρέπει να ανοίξουν οι εργασίες, τι πρέπει να κάνουν, να αγαθόμαστε. Να το λύσουν το πρόβλημα, είναι κακό. Ειδικά η μεγαλύτερη ζημιά θα είναι για τους μικρούς, τους πολύ νέους, τους πιο μικρούς. Πρέπει να ανοίξουν τις νέες εργασίες. Τι πώς πάνε τα πράγματα, μη γυρότερα, τι να ανοίξουν. Είμαστε άνεργοι εδώ και πολύ καιρό. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Σειρά έργων που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ δρομολογούνται μέσα στο Μάρτιο για την Καλαμάτα. Η ΕΤΕ επενέκρινε το δάνειο που ετήθηκε ο Δήμος με ευνοϊκούς όρους και όπως σημειώνεται από τον Παναγιώτη Νίκα, μια σειρά από υποδομές βελτιώνονται. Πήραμε την τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από το Ταμείο Παρακατατικών και Δανείων για το δάνειο των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και θα δημοπρατήσουμε μέσα στο Μάρτιο μια σειρά από πολύ σημαντικά έργα για την Καλαμάτα, τα οποία τα γνωρίζετε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ξεκινάμε και δημοπρατούμε το Μάρτιο. Την ανάπλαση στην περιοχή Ουζάκια, από την οδό Ξενοφόντος μέχρι το πάρκο. Ο δρόμος θα στενέψει, θα παρκάρουν πολύ λιγότερα αυτοκίνητα και η πλατεία θα μεγαλώσει. Θα είναι μια συνέχεια της κεντρικής πλατείας. Ολοκληρώνεται έτσι ένας μεγάλος διάδρομος για τους πεζούς από το ιστορικό κέντρο μέχρι τη θάλασσα. Πεζόδρομος Αριστομένους, κεντρική πλατεία Βασιλέως Γεωργίου, πλατεία Ουζακίων, πάρκο, θάλασσα. Ένας μεγάλος διάδρομος για τους πεζούς στο κέντρο της πόλης. Το δεύτερο έργο είναι ο Άρης, η απόλυξη του ποταμού Άρης στα Ακοβίτικα,
όπου θα γίνει ένα μεγάλο και πρωτοποριακό πάρκο νερού, ακόμα και για αθλητικούς αγώνες όπως η Κοπηλασία, όπου είχε έρθει πρόσφατα ο πρόεδρος. Ξεκινάει επίσης το μεγάλο έργο στην Έδοντος, ο ποδηλατόδρομος, ο πεζόδρομος από το Δημαρχείο, κατεβαίνοντας προς τη Μαρίνα, θα βοηθήσει για να υπάρξει μεγαλύτερη κίνηση στην περιοχή της Μαρίνας μέχρι το λιμάνι. Το τέταρτο μεγάλο έργο είναι η επισκευή της καρδιολογικής κλινικής. Το Μάρτιο δημοπρατούνται όλα αυτά, όπου θα έχουμε το Κέντρο Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας. Και δύο γήπεδα. Το γήπεδο των Σφαγείων στη Δυτική Παραλία και το γήπεδο στα Παλιάμπελα. 6 έργα συνολικά. Επαναλαμβάνω, περιμένουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης και δημοπρατούμε. Και βεβαίως θα δώσουν και δουλειά σε πάρα πολλούς συντοπίτες μας εδώ. Θα υπάρξει μία έκπτωση της τάξης του 40%. Οπότε θα μπορέσουμε να βάλουμε 4-5 έργα ακόμα με το προϊόν της έκπτωσης, σημαντικά για την πόλη μας, το Δήμο μας και την καλύτερη λειτουργία. Κοιτάξτε, όπως ακούσατε και από τον κύριο Δέδε προχθές, το Γενικό Γραμματέα των Υποδομών, και όπως ξέρουμε, δεν υπάρχουν χρήματα ή τα χρήματα που είχαμε συνηθίσει να έχουμε με τα προηγούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, το ΕΣΠΑ που λέγαμε. Δεν υπάρχουν πλέον αυτά τα χρήματα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα κατευθυνθεί στην ανθρωπιστική βοήθεια και ένα άλλο πολύ μεγάλο ποσοστό θα πάει για τα έργα ουρές, που είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, έργα ουρές είναι αυτά που δεν τελειώσανε με το προηγούμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα, γι' αυτό επιλέξαμε αυτό το δρόμο, διότι η Καλαμάτα χρειάζεται εδώ και τώρα, όχι αύριο, σοβαρά έργα υποδομής για να γίνει περισσότερο ελκυστική, να βοηθήσουμε και την ποιότητα ζωής και την εικόνα της πόλης και βεβαίως και την τουριστική της ανάπτυξη. Στο μέτωπο των υποδομών έχουν ενδιαφέρον τα όσα δρομολογούνται στην Πελοπόννησο και την πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο. Το Μάρτιο του 2017 θα είναι πλήρως σε κυκλοφορία το Πάτρα Κόρινθος, ενώ ακολουθούν εξελίξεις και στα υπόλοιπα τμήματα. Όλα αυτά και πολύ περισσότερα για την πολιτική κατάσταση αλλά και τις δικές του κινήσεις συζητά στην εκπομπή διάλογη της τηλεόρασης ΒΕΣ ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Δέδες αύριο στις 10 το βράδυ. Μία σειρά από ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη από το Υπουργείο Υποδομών προκειμένου το αμέσως επόμενο διάστημα να έχει ολοκληρωθεί το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Το κομμάτι μέχρι το Κιάτο, από την Κόρινθο μέχρι το Κιάτο, θα παραδοθεί πλήρως το Σεπτέμβριο, να μην πω το φθινόπωρο του 2016. Το κομμάτι από την Κόρινθο μέχρι το Ξυλόκαστρο θα παραδοθεί στα τέλη του 2016 και το σύνολο του έργου, όπως είπα και πριν, το Μάρτιο του 2017. Ήδη το Πάτρα Πύργος ξεκίνησε να δημοπρατείται. Όπως γνωρίζετε, έχουμε τιματοποιήσει το έργο σε 8 ξεχωριστές εργολαβίες. Οι δύο πρώτες δημοπρατήθηκαν ήδη και μέχρι τα τέλη του Μάρτη θα έχουμε τη δημοπράτηση και της τρίτης. Ο στόχος είναι να υπάρχει ένας ρυθμός δημοπράτησης από εδώ και πέρα, μία εργολαβία το μήνα, ώστε στα τέλη του φθινοπόρου να έχουμε δημοπρατήσει πλήρως το έργο και να έχει ξεκινήσει η φάση της κατασκευής του. Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Δέδες μίλησε για μια σειρά από ζητήματα που άπτονται των οδικών αξώνων αλλά και της γενικότερης ανάπτυξης της περιοχής όσον αφορά τις υποδομές και τα όσα δρομολογούνται στην εκπομπή διάλογη της τηλεόρασης Best. Ο στόχος λοιπόν δεν είναι να δώσει το φιλί της ζωής σε κάποιες μικρές εταιρείες απλά και μόνο για να υπάρχουν, αλλά να δώσει τις ευκαιρίες εκείνες που πρέπει να δώσεις να υπάρχουν συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού στην αγορά. Κοιτούμε δηλαδή πρώτον να υπάρχει η σύνδεση, η οργανική σύνδεση της μίας δημοπράτησης με την άλλη, ώστε να μην υπάρχουν δυσαρμονίες μέσα στο ίδιο το έργο. Ειδικό ενδιαφέρον υπάρχει για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το καλό νερό Τσακώνα και τον δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Στις αρχές του 2017 θα έχουμε έτοιμες στα χέρια μας ως δημόσιο τις μελέτες και για το καλό νερό Τσακώνα. Τι γίνεται από εκεί μετά? Η αναζήτηση τρόπου χρηματοδότησης αυτών των έργων
είναι στις προτεραιότητες που έχει σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου και τις οποίες διερευνούμε σε συνδυασμό με ευρωπαϊκούς φορείς. Η συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών πέρασε και από τα πολιτικά ζητήματα, με τον ίδιο να απαντά και για τις επόμενες κινήσεις του. Πρέπει να αναζητηθούν οι μάξιμους συνενέσεις σε μια κατεύθυνση και της παραγωγής ανασυγκρότησης και της εξόδου από την κρίση. Έχει ακουστεί ότι θα κατεβείτε ως υποψήφιος περιφερειάρχης. Πώς χρόνος είναι πολύ πυκνός. Όχι 800.000 αγρότες, αλλά περί τους 90.000 θα κληθούν να επιστρέψουν τελικά ποσά αποζημιώσεων που έλαβαν το 2009. Η απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης έσκασε σαν βόμβα, με τον πρόεδρο του ΕΛΚΑ να σημειώνει στην τηλεόραση Best ότι τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν από τους παραγωγούς που τα έλαβαν και όχι από το κράτος. Σε υποχρεωτική επιστροφή επιδοτήσεων που παρανόμως, όπως έκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δόθηκαν το 2009, θα κληθούν να προχωρήσουν περί τους 90.000 αγρότες. Η απόφαση έχει οριστικό χαρακτήρα και αφορά αποζημιώσεις που δόθηκαν το 2009 ύψους 425 εκατομμυρίων ευρώ εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθήκων που σύμφωνα με τους τότε ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών είχαν επικρατήσει στην χώρα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς είχαν δοθεί τότε εκείνα τα 425 εκατομμύρια, με ποιες διαδικασίες και για ποιο σκοπό. Από τότε τουλάχιστον εμείς λέγαμε ότι, και πολιτικά, ότι δεν είναι αυτός ο ορθός τρόπος αυτός για να ενισχύεις κάποιες ομάδες. Ίσα ίσα είχε και μια μεγάλη δόση πελατειακού συστήματος. Παρ' όλα αυτά όμως στο διατάφτα είχε γίνει έτσι ανέρεση της απόφασης από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία με την απόφαση που βγήκε στη δημοσιότητα σήμερα απορρίφθηκε. Όμως αυτά θέλω να ξέρουν και οι τηλεθεατές σας, ότι δεν μιλάμε για 425 εκατομμύρια. Από όλα εκείνα τα χρήματα έχει δικαιολογηθεί ένα μεγάλο ποσό, πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Εάν κάνω λάθος τα νούμερα, αυτά τα οποία καλούμαστε να γυρίσουμε πίσω είναι γύρω στα 220 εκατομμύρια από τα 425. Τα 425 εκατομμύρια αφορούσαν πάνω από 600.000 αγρότες. Τα 200 εκατομμύρια, τα 220 εκατομμύρια που θα γυρίσουν πίσω αφορούν περί τις 96.000 αγρότες. Πράγμα που σημαίνει μια τεράστια διαφορά σε αριθμό αγροτών, οι οποίοι τότε είχαν, να το πούμε σε εισαγωγικά, μεγάλα επιδοτηθεί, γλιτώνουν από την επιστροφή. Υπουργική απόφαση, θα καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα γυρίσουν αυτά τα χρήματα πίσω. Σαφώς και τα χρήματα θα ζητηθούν από εκείνους που τα πήρανε και δεν θα καλεστούν να τα πληρώσει το ελληνικό κράτος, δηλαδή όλη η ελληνική κοινωνία. Σε ένα άλλο θέμα που επίσης αναζητά λύση, χωρίς να έχουν γίνει πολλά πράγματα, η μπόχα των πυρηνελουργίων καλά κρατεί, με το πρόβλημα να έχει ευρύτερες διαστάσεις και να παραμένει άλυτο. Τα πυρηνελουργία, ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα, όπως ξέρετε. Συμπάσχομαι με τον κόσμο ο οποίος υποφέρει, αυτούς που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, διότι ο κόσμος υποφέρει πράγματι. Θα έχετε δει καλαματιανούς να κυκλοφορούν και με μάσκες όταν έχουμε όξυνση του ζητήματος. Στέλνουμε σήμερα και πάλι, ο Δήμος έχει κάνει μήνυση στον εισαγγελέα, έχουμε κάνει ένα σωρό ζητήματα, ένα σωρό δράσεις. Στέλνουμε σήμερα ένα γράμμα στον κύριο Σκουρλέτη, στον Υπουργό Ανάπτυξη, όπου του λέμε συγκεκριμένα πράγματα, με κοινοποίηση και στην περιφέρεια. Τα πυρηνελεουργία πρέπει μέσα σε 5 μέρες από τότε που έρχεται ο πυρήνας να τον έχουν διαχειριστεί. Αυτό λέει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για πέστε μου, είμαστε στις 10 Μαρτίου. Πόσες μέρες έχουν τον πυρήνα έξω από τα πυρηνελεουργία? Έχουμε παραβίαση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή δεν την έχουμε? Σε 5 μέρες πρέπει να το διαχειρίζονται. Ο σάπιος πυρήνας δημιουργεί το πρόβλημα της βρώμας. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται όλα? Βεβαίως είναι. Και τα πυρηνελουργία να υπάρχουν, αρκεί να τηρείται η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και η τουριστική ανάπτυξη της πόλης και της περιοχής να μην υπονομεύεται. Δεν θα έρχεται ο άλλος να μην μπορεί να ανοίξει το παράθυρο του δωματίου του ξενοδοχείου του, επειδή κάποιος δεν τηρεί τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δηλαδή δεν διαχειρίζεται τον πυρήνα σε 5 μέρες. 10 Μαρτίου, από πότε έχει παραχθεί ο συγκεκριμένος πυρήνας και πότε ήρθε? Σε αποχή προχώρησαν οι εργαζόμενοι στη διεύθυνση μεταφορών στη Μεσσηνία, καθώς εδώ και 2 μήνες δουλεύουν οι υπερορίες χωρίς να πληρώνονται. Αλλά όπως σημειώνει, το σημαντικό είναι χωρίς να είναι ανασφαλισμένοι. Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν την αποχή μέχρι να λυθεί το ζήτημα, ενώ ταυτόχρονα με την κίνησή τους αυτή δημιουργείται πρόβλημα στη διεξαγωγή εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών.
Σε αποχή από τα καθήκοντά τους, μετά τη λήξη του ωραρίου τους, βρίσκονται οι υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών. Πράγματι, από χθες η Ομοσπονδία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ερετών Περιφερειών Ελλάδος, προκήρυξε αποχή από το έργο των εξετάσεων. Από το Δεκέμβριο του 2015 έχει ψηφιστεί ένας νόμος για να μην πληρωνόμαστε περιορίες μετά το πέρας της εργασίας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι εξετάσεις γίνονται μετά τις 3.30 ώρα και παίρναμε ένα σχετικό επίδομα. Παρότι μας είχαν υποσχεθεί ότι αυτό το θέμα θα λυθεί, ήρθε και η σχετική τροπολογία στη Βουλή. Δυστυχώς όμως δεν πέρασε, αποσύρθη η τροπολογία αυτή. Με αποτέλεσμα 2 μήνες να εργαζόμαστε χωρίς να αμοιβόμαστε και μη έχοντας άλλη λύση, η Ομοσπονδία μας προκήρυξε αποχή από το έργο των υποψηφίων οδηγών. 7 Τρίτου 2016, αποχή διαρκείας από τις εξετάσεις. Όμως δεν είμαστε μόνο εμείς που κάνουμε αποχή. Θα είναι και οι γιατροί, οι οποίοι συμμετέχουν στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή που γίνονται οι εξετάσεις για τα διπλώματα, γιατί και αυτοί μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν θα αμείβονται. Γι' αυτό δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στους υποψήφιους οδηγούς, στους οδηγούς που θέλουν να κάνουν ανανέωση στα διπλώματά τους. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είμαστε σε επαφή. Την προηγούμενη εβδομάδα είμαστε στο Υπουργείο Μεταφορών. Συναντήθηκε η Ομοσπονδία μας με τον Υπουργό. Μας βεβαίωσε ότι θα λυθεί το θέμα, αλλά δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι και στην Καλαμάτα δεν γίνονται εξετάσεις για τους υποψήφιους οδηγούς, δεν γίνεται επέκταση διπλωμάτων, δεν γίνονται έλεγχοι οχημάτων και δεν γίνονται εξετάσεις για την ανανέωση του διπλώματος των μεγάλων σε ηλικία οδηγών. Οι υπάλληλοι απέχουν διότι έχουν κοπεί οι υπερορίες τους, αλλά και δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη για την εκτός κανονικού ωραρίου εργασία τους. Έχει μεγάλο αντίκτυπο διότι δεν μπορούν οι υποψήφοι μαθητές να δώσουν εξετάσεις. Και αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Ο καιρός έχει ανοίξει τώρα, οι μαθητές έχουμε μεγάλη προσέλευση και δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα εξελιχθούν τα πράγματα ομαλά. Ελπίζω όλα να πάνε καλά, η κυβέρνηση να δει θετικά το αίτημά τους και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση να μπορέσουν οι υποψήφοι μαθητές να δώσουν εξετάσεις. Η άνοιξη είναι εδώ παρά το άστατο σκηνικό του καιρού. Έτσι, η κίνηση στα φυτώρια έχει ξεκινήσει, καθώς τα άνθη είναι απαραίτητα και δίνουν χρώμα και άρωμα στην καθημερινότητά μας. Οι ηλιόλουστες μέρες του Μαρτίου μας κάνουν όλους να θέλουμε να βγούμε εκεί έξω. Είναι η βεράντα, είναι το μπαλκόνι. Όπως και να έχει, χρειάζεται λουλούδια. Καταρχήν, η άνοιξη ήρθε φέτος πάρα πολύ νωρίς. Ο χειμώνας ήταν πάρα πολύ ελαφρύς. Τα φυτά ξεκίνησαν νωρίτερα από το φυσιολογικό και έχουμε μια υπέροχη λίστα φυτών ανθισμένων, μπουμπουκιασμένων αυτή την εποχή. Τι λουλούδια. Είναι τα εποχιακά. Πανσέδες, βιολέτες, γαριφαλιές, πετούνιες, σερφίνιες. Είναι πάρα πολλά. Μαργαρίτες σε πολλά χρώματα και αρώματα. Επιπλέον λένε πως η ενασχόληση με τα λουλούδια μπορεί να υποκαταστήσει στο χαμηλότερο δυνατό κόστος στην ψυχανάλυση. Χωρίς να είμαστε σίγουροι για το τελευταίο, αλλά με απόλυτη βεβαιότητα για την γαλήνη και την αίσθηση δημιουργικότητας που προσφέρει ένα άνθος στόλι στο μπαλκόνι και ένας κήπος γεμάτος λουλούδια. Είναι μεγάλη ανάγκη στον άνθρωπο. Μπορεί να φαντάζει λίγο περιττό, αλλά δεν είναι περιττό. Γιατί η ζωή μας θα ήταν τόσο μονότονη, χωρίς τη φύση, χωρίς τα λουλούδια, που δεν θα άξιζε να ζεις μόνο για να επιβιώνεις. Ευτυχώς έχουμε αυτή την ανάγκη και πράγματι ο κόσμος το δίνει μεγάλη σημασία. Βέβαια έχουμε μια στροφή περισσότερου του κόσμου σε ωφέλιμα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να έχει μια πολύ ωραία βεράντα με φαγόσιμα, ας πούμε, με ντομάτες, με μελιτζάνες, που βέβαια είναι νωρίς ακόμα να συζητάμε για κηπευτικά. Όμως έχουν αρχίσει ο κόσμος και ενδιαφέρεται για να βάλει ελίτσες στον κήπο τους, εσπεριδοειδή, καρποφόρα, τα οποία σε εμάς έχουν τη δυμητική τους αυτόν τον καιρό. Ευεξία. Το άρωμά τους, την ευεξία τους, τη χαρά να ζεις, να περιμένεις την άνοιξη της φύσης και της καρδιάς μας, της ψυχής μας. Αντίστροφο μετρά ο χρόνος για τις πανεμβάσεις που θα γίνουν στην οδό 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα και εντάσσονται στο πλαίσιο ανάπλασης, στόχος ενοποίηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης. Στην δημοσιότητα δόθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας η προκήρυξη του Πανελλήνιου Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με θέμα τον επανασχεδιασμό της οδού 23 Μαρτίου με σκοπό την ενοποίηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης της Καλαμάτας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η διατύπωση ιδεών για τον επανασχεδιασμό της δημοτικής οδού καθώς και της συνέχειάς της προς την οδό Υπαπαντής και Σταδίου.
Θα πρέπει πρώτα να μας παρουσιάσει ο Δήμος τι ανάπλαση, τι σκοπεύει να κάνει και μετά να το δούμε αν θα έχει όφελος ή όχι. Πάντως και στην Αριστομένος που έχει γίνει πεζοδρόμηση, οι επαγγελματίες δεν είναι ευχαριστημένοι. Μπορεί να περπατάει κόσμος, δεν ξέρω, αλλά αν τους ρωτήσουμε δεν είναι κανένας ευχαριστημένος. Αλλαγές πρέπει να γίνει γιατί το ιστορικό κέντρο είναι υποβαθμισμένο σε σχέση με άλλες πόλεις και σε σχέση και με άλλα κράτη. Και νομίζω ότι το ιστορικό κέντρο σε κάθε πόλη πρέπει να είναι πρότυπο, ενώ εδώ δεν είναι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, το ζητούμενο είναι η διεύνηση και η αποσαφήνιση της παρέμβασης που πρέπει να γίνει στην περιοχή μελέτης, με σκοπό την δημιουργία ενός αισθητικά και λειτουργικά βελτιωμένου περιβάλλοντος με βάση τις υπάρχουσες αλλά και τις αναμενόμενες χρήσεις και δράσεις στο σύνολο του 24ωρου. Κυρίως αναζητεί το τρόπος επανασύνδεσης του διαχωρισμένου σήμερα εμπορικού και ιστορικού κέντρου της πόλης. Οι επαγγελματίες πάντως από την πλευρά τους σημειώνουν ότι χρειάζεται το ιστορικό κέντρο να αναπτυχθεί και στην διάρκεια της ημέρας. Πρέπει να δώσει περισσότερη βάση έτσι ώστε να το αναβαθμίσει και να υπάρχει μια εμπορικότητα την ημέρα, όχι τη νύχτα. Όπου έχει πάει νύχτα, μειονεκτούν οι περιοχές. Δεν νομίζω ότι εντάξει, πάντα με την πεζοδρόμηση ότι αναβαθμίζεται μια περιοχή. Γιατί όπου έχει γίνει και πεζοδρόμηση, όπως έχει γίνει και εδώ μέσα στο ιστορικό κέντρο, έχουν έρθει καφετέρειες, σουβλάκι και κατά. Ναι, ναι. Νομίζω μήπως θα έπρεπε να φέρει κάποιες υπηρεσίες έτσι ώστε να είναι ελκυστική και προς τους επαγγελματίες, έτσι ώστε να φτιάξουν κάποια καταστήματα την ημέρα, να κυκλοφορεί κόσμος. Εδώ την ημέρα είναι ερημιά, δεν περπατάει κόσμος. Θετικά βλέπουν κάτοικοι και επαγγελματίες τα όσα συμβαίνουν στο κέντρο του Άργους και αφορούν την ανάπλαση. Οι εργασίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς σε ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει πλήρως την εικόνα της πόλης. Πώς και πώς περιμένουν οι επαγγελματίες και οι πολίτες του Άργους την ολοκλήρωση των εργασιών της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης και μάλιστα επικροτούν για μία ακόμα φορά την απόφαση του δημάρχου τους, Δημήτρη Καμπόσου, να αλλάξει ριζικά το ιστορικό κέντρο, δίνοντας μοναδική όψη στην πόλη τους. Φυσικά κάποια παράπονα και καθυστερήσεις υπάρχουν, όμως πιστεύουν ότι το αποτέλεσμα θα τους δικαιώσει. Θα γίνει όμορφη όμως, άνοιξε ο τόπος, όμορφα. Πιστεύω ότι είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει την πόλη πολύ πιο καλύτερη από ό,τι ήταν και θα αλλάξει μορφή γενικά η πόλη του Άργους. Συμφωνώ απόλυτα με την ανάπλαση. Δηλαδή, η ανάπλαση είναι ένα έργο που ο στόχος για μένα είναι να αλλάξει την οικονομία του Άργους, παράλληλα με την ιστορία του Άργους που δεν την είχαμε δει ποτέ αυτή. Δηλαδή, αν αυτή η ανάπλαση φέρει τα 800.000 εισιτήρια των Μυκηνών που ήταν ανεκμετάλλευτα τόσα χρόνια, τα φέρει εδώ, παράλληλα με το μουσείο που ήταν ανεκμετάλλευτο, με το κάστρο, με την πυραμίδα, με το αρχαίο θέατρο και πολλά άλλα, είναι ότι καλύτερο, γιατί η οικονομία του Άργους δεν μπορεί να αλλάξει ούτε από τα αγροτικά πλέον, ούτε από τα κτηνοτροφικά πλέον, ούτε από τίποτα πλέον. Να έρθει ο κόσμος. Πιστεύετε ότι έχει γίνει ουσιαστική δουλειά τώρα που μορφοποιείτε, τι βλέπετε? Καλή, πολύ καλή. Καλή. Πολύ ωραία. Θα γίνει όμορφη. Πανέμορφη. Νομίζω ότι για εμάς τουλάχιστον τα παιδάκια τα βολεύει να είναι και με τα ποδήλατα. Αλλάζει μορφή πάντως, έτσι. Η πλατεία. Εντελώς. Καμία σχέση με το παρελθόν. Όταν θα τελειώσει, φαντάζομαι θα φέρει και κόσμο. Το εύχομαι. Είναι ένα έργο, πιστεύω, κομβικό για το. Για την πόλη μας και πιστεύω ότι η πλατεία του Άργους αυτή τη στιγμή θα είναι μία από... νομίζω σε κανένα μήνα από τι λένε. Θα σας φέρει αποτελέσματα, είστε επαγγελματίες εδώ. Ναι. Πιστεύω κάτι θα γίνει, ναι. Μπορεί να δει ένας άνθρωπος μπροστά. Αυτό δεν είναι θέμα. Ο Δημήτρης ο Καμπόσος μπορεί να δει μπροστά. Εγώ συμφωνώ με όλο αυτό το έργο. Πάμε να καλησπέρισουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε τη συνάδελφο την Κατερίνα Κουρτέλη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Θέμη. Ουσιαστικά ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τα όσα βγαίνουν από την κατάσταση με τις επιδοτήσεις του 2009 και τις επιστροφές των αγροτών που ουσιαστικά δίνουν τον κόσμο σε αναστάτωση. Ανάστοτε, πραγματικά οι αγρότες, αφού ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει πλέον να επιστρέψουν
500 περίπου 800.000 αγρότες για τις αποζημιώσεις το 2008 με το λεγόμενο πακέτο Χατζηγάκη. Τελικά ήταν περίπου τα 425 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία πρόκειται για εθνικό πακέτο και όχι για ευρωπαϊκά χρήματα. Εν τούτης, μιλάμε για 800.000 λοιπόν αγρότες, οι οποίοι πήραν από 500 ευρώ περίπου καθένας. Τώρα το ζήτημα είναι ότι ο κύριος Αποστόλου, ο νέος υπουργός, έχει δεσμευτεί ότι δεν θα γίνει καμία επιστροφή χρημάτων όσο είναι εκείνος υπουργός. Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί το θέμα, πάντως και τα χρήματα πρέπει να βρεθούν και να μπουν ξανά πίσω στο Εθνικό Ταμείο. Μάλιστα. Πάντως ο κύριος Κουρεμπές σημείωσε ότι οι αγρότες θα πληρώσουν. Κάποιοι συγκεκριμένοι αγρότες που έχουν ευρεθεί από τους 800.000. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τώρα να πούμε ότι βρίσκεσαι στην Αθήνα και να μας πεις έτσι και για την έκθεση λακωνικών προϊόντων στο Σύνταγμα. Ζητώ συγγνώμη για την επικοινωνία, δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρη. Ωστόσο, η ένατη έκθεση λακωνικών προϊόντων έχει ξεκινήσει από τις 7 Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Μαρτίου στο Σύνταγμα. Να πούμε ότι η Λακωνία, το σλόγγαν της έκθεσης είναι ότι η Λακωνία παίρνει το μετρό για το Σύνταγμα. Πρόκειται για μια διοργάνωση όπου λαμβάνουν μέρος περίπου τους 25 παραγωγούς και είναι υπό τη διοργάνωση του Δήμου Σπάρτης, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, του Δήμου Ευρώτα, του Δήμου Μονεμβασιάς και της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και του Επιμελητηρίου Λακωνίας. Εκεί λοιπόν εκτίθεται λακωνικά προϊόντα, λάδι, ελιές, παστέλια, παξιμάδια και πολλά άλλα προϊόντα της λακωνικής γης, τα οποία έχουν την ευκαιρία οι Αθηναίοι να περάσουν, να γευτούν και να τα προτιμήσουν κατά τις αγορές τους. Κατερίνα, να σας ευχαριστήσουμε. Θα έχουμε ρεπορτάζ αύριο για το ζήτημα αυτό. Βεβαίως. Αύριο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε στα ζητήματα της Λακωνίας που μας δίνει πάσα. Η σημαία στην κεντρική πλατεία της Σπάρτης είχε καταλήξει. Ατυχώς με σύστια ένας 50χρονος πολίτης απευθύνθηκε στη φρουρά της πόλης, μη ανεχόμενο στο θέμα, και έτσι η σημαία μετά από την παρατήρηση μπήκε και πάλι στη θέση της. Για ποια ελευθερία και για ποιον χριστιανισμό όμως να κοιτάξει ψηλά ο Έλληνας? Κι όμως, στην καθημερινότητα της βάρβαρης συναλλαγής υπήρξε και ένας που σήκωσε τα μάτια πιο ψηλά από το κισέ της τράπεζας. Υπήρξε κάποιος που πήρε τα μάτια από το κινητό και είδε. Μάρτιος. Μήνας με επέτειο στη Μάνη, επέτειο στην Ελλάδα. Εθνική και θρησκευτική γιορτή. Κι όμως, η σημαία της πόλης κυματίζει με σύστια. Με σύστια, γιατί? Αυτή μόνο είχε μείνει ψηλά, για να την κοιτά και να φαντάζεται καλύτερες ημέρες. Αναλογίζεται, δεν υπάρχει νόμος? Υπάρχει, που ορίζει και θυμίζει το σεβασμό και την τιμή που πρέπει να αποδίδουμε στη σημαία. Αλλά δεν είναι ο νόμος, αλλά το χρέος που τον οδηγεί στη φρουρά της πόλης. Σε λίγα λεπτά, η σημαία έχει σηκωθεί λίγο ψηλότερα. Εκεί που την ύψωσαν κάποτε ο Λεωνίδας της Σπάρτης, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο Ζαχαρίας Βαρμπιτσιώτης, ο Κωνσταντίνος Δαβάκης, ο Χρήστος Καρβούνης, ο Παναγιώτης Βλαχάκος. Στα ζητήματα της Λακωνίας και καλησπέρα με τον συνάδελφο τον Ηλία τον Πόνο. Καλησπέρα Ηλία. Καλησπέρα Θέμη, καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από ένα θέμα που έχει να κάνει με τον Μιστρά και να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει με τις εργασίες αναστήλωσης. Ερώτηση στον αρμόδιο Υπουργό Πολιτισμού κατέθεσε ο βουλευτής Λακωνίας, ο κ. Δαβάκης. Έτσι το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου αναστήλωσης του παλατιού στο Βυζαντινό Μιστρά. Ο αρχαιολογικός χώρος του Μιστρά, το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα μεσαιωνικής πόλης σε όλη τη χώρα, αποτελεί έναν οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο. Εγγεγραμμένο μάλιστα στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ήδη από το 1989. Τα έργα αναστήλωσης, τόσο των οικειών όσο και του παλατιού, προχωρούν εδώ και χρόνια με απελπιστικά αργούς ρυθμούς και εντελώς δυσανάλογους σε σχέση με τις γενναίες χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει από την εποχή των μεσογειακών ολοκληρωμένων προγραμμάτων, από το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Ιδιαίτερα θέμη από το 1995, οπότε το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Διαχείρισης για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων με την εποπτεία της Επιστημονικής Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μιστρά, η τοπική κοινωνία ανέμενε με μεγάλη προσμονή την ολοκλήρωση της αναστήλωσης του παλατιού, του μοναδικού Βυζαντινού παλατιού που έχει διασωθεί ως τις μέρες μας στην ολότητά του.
Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση, βέβαια, γιατί ανάγεται σε δύο τουλάχιστον δεκαετίες πριν. Σίγουρα. Αλλά οφείλονται κάποιες απαντήσεις πλέον στην τοπική κοινωνία. Ο Θανάσης Δαβάκης, στην ερώτησή του, μεταξύ άλλων, ρωτά αν προβλέπεται η εμπλοκή της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων, η οποία για πολλά χρόνια δεν μετείχε στην εκτέλεση των ανασυλλογικών έργων. Σε ένα άλλο θέμα τώρα, που έχει να κάνει με την δραστηριότητα της φωτογραφικής λέσχης, αν το λέω καλά, και με τα όσα μας ετοιμάζει. Ναι, η λέσχη φωτογραφίας Σπάρτης διοργανώνει ένα αποκριάτικο μασκέ πάρτι το Σάββατο 12 Μαρτίου που θα αφήσει εποχή. Γιατί? Γιατί η είσοδος στην εκδήλωση αυτή είναι δωρεάν για όλους και οι τυχεροί της βραδιάς θα φύγουν με 1000 ευρώ μετρητά και ένα τρίμερο στη Μονεμβασιά. Καλά ακούσατε. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και επειδή έχουμε γίνει όλοι φτωχοί, καιρός να το ξεχάσουμε, λέει η Λεφός, για μια μέρα, για μια βραδιά, για ένα μοναδικό Σάββατο αποκριάς. Όσοι φτωχοί προσέλθετε λοιπόν. Και στη βοήθεια που οργανώνεται από όλους τους δήμους, από όλους τους φορείς, από τους κατοίκους, έτσι και στην Λακωνία, σε όλη την επικράτεια για τους πρόσφυγες. Ύστερα από το κάλεσμα της ΓΕΣΕΒΕ ΕΘΕΜΗ για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών των προσφύγων, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπορικών Σωματείων Λακωνίας συγκεντρώνει τρόφιμα όπως παστεραιωμένο γάλα μακράς διάρκειας σε χάρτινη συσκευασία, βρεφικά γάλατα σε σκόνη, φρυγανιές και άλλα, είδη ατομικής υγιεινής, μονομάντιλα, πάνες, σαμπουάν, λοιπά είδη όπως πλαστικά ποτήρια, πιάτα, πυρούνια και ποτήρια, στην οδό Λυκούργο 61, στα γραφεία της δηλαδή, και όσοι ενδιαφέρονται από αυτούς που μας ακούνε, ένα τηλέφωνο 27 310 83 608. Καλό είναι όλοι να συνεισφέρουν και στο ζήτημα που είδαμε νωρίτερα και με την σημαία. Ναι, ένα συμπολίτης, όπως είδατε και σε ρεπορτάζ, ένα συμπολίτης Σπαρτιάτης είδε την ελληνική σημαία με σύστια και έπραξε για αυτόν το αυτονόητο, αλλά το απίθανο για την πλειοψηφία. Ζήτησε από τους υπεύθυνους θέμη να την επαναφέρουν στην υψηλή θέση της. Μάλιστα. Ηλία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Και εμείς στο σημείο αυτό να περάσουμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Τα αρώματα των σταφυλιών, η παράδοση του τόπου μας, η συνταγή των παλιών, το μεράκι των νέων, οι γιορτές, οι χαρές, οι κουβέντες, τα γέλια στο τραπέζι, όλα είναι μέσα του. Τσίπουρο οικογένειας Αποστολάκη. Τσίπουρο από το Βόλο. Τσίπουρο από τον τόπο του. Αποκλειστικά φυσικής απόσταξης. Εμείς στην αθλητική σας ενημέρωση, στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, ο συνάδελφος ο Γιάννης Μπούρας. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες θεατές του Best. Δεν είχε την περσινή κατάληξη, η φετινή, θα έλεγε κανείς, περιπέτεια του τσεκλητήρα στο θεσμό του κυπέλλου ερασιτέχνων. Τεχνών. Και... Όχι, αλλά Θέμη, να μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε μια είδηση άσχημη. Έτσι, σήμερα για το μεσσηνιακό αθλητισμό, καθώς έφυγε σε ηλικία 62 ετών ο Χρήστος Πλάγος. Έτσι αγαπητός σε όλο τον κόσμο του αθλητισμού και όχι μόνο, όσοι το γνώριζαν, έναν ευαίσθητο άνθρωπο, γεμάτο χαμόγελο. Τέλος πάντων, έφυγε από κοντά μας, τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του
και στους οικείους του βέβαια, από όλο το Best, από όλη τη δημοσιογραφική ομάδα, να έχουν τη δύναμη να συνεχίσουν. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από την άσχημη είδηση, να έρθουμε στα του τσεκλητήρια πύλου, όπου εμείς τα έλεγα τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, το μυαλό το είχε, θεωρώ το έχει στο πρωτάθλημα Μεσσηνίας, εκεί όπου είναι μπροστά με 6 βαθμούς από τον δεύτερο Πάμψο και Κυπαρισσία. Το φάνηκε και σήμερα απέναντι στην κυπελούχο ομάδα της Ζακύνθου, τον ΑΟ Κατασταρίου. Καθώς δεν γυάλιζε που λέμε το μάτι των ποδοσφαιριστών του Νίκου Καγαλέτρη, έκανε και κάποιες αλλαγές, όχι πολλές, 3-4 αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε κάποια βασικά στελέχη, όμως με γκολ του Μαλαφούρη στο 51 και του Παραστατίδη στο 87, η ομάδα από τη Ζάκυνθο πήρε τη νίκη με 2-0 μέσα στο γήπεδο της Πύλου και την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Ερασιτέχνων Ελλάδος. Οπότε ο τσικλητήρας Πύλου παραμένει βέβαια σημαντικό επίτευγμα, το 2-2, τι δύο κατακτήσεις συνεχόμενες στο κύπελο Μεσσηνίας. Από εκεί πέρα όμως σίγουρα δεν θα έχει συνέχεια το περσινό του μεγάλο κατόρθωμα που για λίγο δεν πήγε στο τελικό του κυπέλου Ερασιτέχνων Ελλάδος. Και στρέφει την προσοχή του βέβαια στο πρωτάθλημα της Α τοπικής που έχει 6 συγκλονιστικές αγωνιστικές μέχρι και το φινάλε. Ενώ βέβαια να κλείσουμε, πριν δούμε βέβαια τις εικόνες, να κλείσουμε πάλι με το κύπελο, καθώς μας ενδιαφέρει και η Σπάρτη τήθηκε από τον Παναργιακό για τον ίδιο θεσμό με 1-0 μέσα στη Σπάρτη. Συνέχισε δεύτερο ατυχές αποτέλεσμα για την ομάδα του Σωτήρη του Αντωνίου. Για να σας ευχαριστήσουμε και να περάσουμε εμείς τώρα να δούμε το ρεπορτάζ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το Δημοτικό Στάδιο της Πύλου, εδώ που για το κύπελο Ερασιτέχνων Ελλάδος ξεκινάει η αναμέτρηση ανάμεσα στην κυπελούχο Μεσσηνίας ομάδα του τσικλητήρα της Πύλου και τη Ζακύνθου ΑΟ Κατασταρίου. Από τα αριστερά τώρα η μεταβίβαση για τον Μαλαφούρη. Θα βγάλει αυτό στη σέντρα, δρόσος κεφαλιά, η μπάλα out. Ψηλά πάνω από την εστία του Καγαλέτρη, μόνος αφύλακτος εκεί ο δρόσος. Στη μεσαία γραμμή τώρα οι γηπεδούχοι, κάθε μεταβίβαση στα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα. Ο Δούνιας θα βγάλει τη σέντρα, διακουμής κεφαλιά, η μπάλα out. Δεν καταφέρει να βρει στόχο η κεφαλιά από τον διακουμή, ο οποίος πήδηξε ψηλά. Δεν ανακόπτουν οι παίχτες, μπαίνει μέσα στην περιοχή, προσποιήσεις, shoot και η μπάλα out. Ο Μαλαφούρης λοιπόν στο 13ο λεπτό, απειλητικός, σωτήρια επέμβαση από τον Κακαλέτρη. Στη μεσαία γραμμή. Και πάλι ωραία μεταβίβαση. Εκεί βρίσκεται ο Μικελάτος. Ο Μικελάτος καθυστερεί. Τώρα μαρκάρεται. Θα ανοίξει δίπλα του Νάτσης. Το πλασέ. Η μπάλα θα απομακρυνθεί από τον αμυντικό. Μεγάλη ευκαιρία εδώ. Βγαίνει τώρα μέσα στην περιοχή η μπαλιά. Δούνιας θα γυρίσει την μπάλα. Η κόντρα παρολίγο να αυτογκολ. Στη συγκεκριμένη φάση. Παρολίγο να έχουμε αυτογκολ στο γύρισμα εκεί του Δούνια. Τη βρήκε ο αμυντικός. Ήταν όμως. Νάτσι τώρα στην εκτέλεση του φάουλ, θα περάσει μπάλα κεφαλιά, πρώτη, δεύτερη, εκεί αποκρούει ο ποταμίτης ενστικτοδός. Μετά την πρώτη κεφαλιά από τον Νάτσι, ήρθε με το γόνατο ο Μπίζος, η μπάλα κατευθυνόταν προς την δεξιά γωνιά. Στην επίθεση φιλοξενούμενοι, παίζουν το 1-2, από τα αριστερά θα βγει η σέντρα, Κομιώτης, θα περάσει ωραία, Κομιώτης στη σέντρα, κεφαλιά, γκολ, 0-1. Ψυχρολουσία εδώ στο στάδιο της Πύλου, καθώς ήρθε ο Μαλαφούτης με κεφαλιά, ο Μαλαφούρης, με κεφαλιά να κάνει το 0-1, ενώ βρισκόμαστε στο 51ο λεπτό του παιχνιδιού. Στη μεσαία γραμμή η μπάλα, θα υψώσει ο Μπίζος, η κεφαλιά εκεί, κάτι ζητούν, δίνει φάουλ εκεί, υπήρξε μάλλον κάποια παρενόχληση. Πάλι στη μεσαία γραμμή. Φιλοξενούμενοι οι οποίοι δείχνουν να έχουν περισσότερα τρεξίματα. Στα δεξιά η μπάλα. Θα γίνει το πρώτο πέρασμα. Θα γίνει και το σούτ. Εκπληκτική επέμβαση. Φοβερό σούτ, αλλά ακόμα πιο πανέμορφη ήταν η επέμβαση από τον Κακαλέτρη που άπλωσε το κορμί του στην δεξιά του γωνιά. Από την άμυνα τώρα το φάουλ. Πίσω από την πλάτη της άμυνας τίποτα, λέει ο βοηθός. Δεν υπάρχει offside. Παραστατίδης. Απέναντι από τον Καγαλέτρη για το 0-2. 0-2 στο 87. Να λοιπόν που οι όποιες ελπίδες τουλάχιστον για ισοπαλία και παράταση πάνε περίπατο με τον Παραστατίδη. Πέρυσι μας συνηθίσατε στα μεγαλεία εκεί παρολίγο τελικό. Φέτος μάλλον το πρωτάθλημα είναι στο μυαλό σας. Δεν το βλέπαμε εμείς έτσι. Εμείς όλα τα παιχνίδια έχουμε πει από την αρχή ότι όλα τα παιχνίδια κοιτάμε, θέλουμε την νίκη. Θέλουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, θέλουμε την νίκη. Αυτό σήμερα δεν έγινε. Χάσαμε, δίκαια χάσαμε από την ομάδα εδώ του Κατασταρίου.
Από εκεί και πέρα προχωρούμε στους επόμενους στόχους μας. Στον επόμενο στόχο μας που είναι στο πρωτάθλημα. Φάνηκε, θεωρώ εγώ, ότι το μυαλό σας είναι ότι δεν τρέχει και τίποτα αν δεν έρθει η πρόκριση. Ήταν και κάποιες αλλαγές μέσα στην εντεκάδα, κάποια παιδιά τα οποία έπρεπε να παίξουν. Πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Χάσαμε, προχωράμε. Για το κύπελλο, εδώ σε μια δύσκολη έδρα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε. Πάει για το πρωτάθλημα η Πύλος. Θεωρείς ότι αυτό ήταν ένα βαντάζ για εσάς, ότι μάλλον η Πύλος είχε περισσότερο το μυαλό της στο πρωτάθλημα? Γνωρίζαμε ότι η ομάδα της Πύλου είναι πρώτη στο πρωτάθλημά της και ξέραμε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ειδικά γιατί ήταν σε φυσικό χόρτο που εμείς δεν έχουμε συνηθίσει. Όλα μας τα παιχνίδια και προπονήσεις είναι σε πλαστικό. Πράγμα που ήταν πιο δύσκολο για μας. Παρ' όλα αυτά παίξαμε, πιστεύω, πολύ καλό ποδόσφαιρο. Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Περιμέναμε την Πύλο λίγο πιο δυνατή, η αλήθεια είναι. Εντάξει, ήρθαμε και θέλαμε να αποκριθούμε. Για πολλούς λόγους. Τα καταφέραμε και συνεχίζουμε τώρα στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο που θα έχουμε πάλι δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best Media. Μαζί μας ακολουθεί η εκπομπή Best Life με την Ιλιάνα Μπάκα. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.